πλάσουμε θέμα. Παρέμβαση της δικαιοσύνης προκάλεσε ο εντοπισμός διοικητικής υπαλλήλου στο κέντρο υγείας Παλαμάς στην Καρδίτσα, η οποία φέρεται να βεβαίωσε ψευδώς πλήθος υποτιθέμενων εμβολιασμών. Πάμε στην Άννα Νικολάου που έχει τις πληροφορίες. Άννα. Ρίτσα, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν η κατηγορούμενη ήταν στη βάρδιά της, είχε εκμεταλλευτεί την εμπιστοσύνη συγκεκριμένης γιατρού και με τους κωδικούς της έμπαινε παράνομα στο σύστημα εμβολιασμών. Η υπόθεση όμως αποκαλύφθηκε διότι βρέθηκαν έγγραφα που έπρεπε να συμπληρώνει ο κάθε εμβολιασμένος και να υπογράφονται από γιατρό. Αυτά τα έγγραφα δεν έφεραν υπογραφή και σφραγίδα γιατρού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά από έρευνα βρέθηκαν ήδη 47 άτομα που δηλώθηκαν ως εμβολιασμένοι. Λέγεται ότι ο αριθμός αυτός των εικονικά εμβολιασμένων είναι μόνο για το μήνα Αύγουστο. Για την διετάχθη ένορκη διοικητική εξέταση και ήδη η υπάλληλος τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Πριν από λίγο, ο νέος Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης με δήλωσή του τονίζει ότι αναφορικώς με το περιστατικό στην Καρδίτσα για εικονικούς εμβολιασμούς στο κέντρο υγείας Παλαμά, επικοινώνησα με το διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας και να διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση και να ενημερώσει άμεσα την εισαγγελία. Δεν θα υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοια περιστατικά. Σε ευχαριστούμε.